Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξανά εδώ αυτή την Τρίτη. Στο τραπεζάκι μας, την ίδια μας τη γωνίτσα. Ακριβώς. Δεν αλλάξαμε. Κάναμε τα φραπεδάκια μας, γιατί ο καιρός καλοκαιριάζει. Έχει ζεστάνει. Βέβαια, εμείς φοράμε. Ναι, φοράμε τα πουφανάκια μας, γιατί όσο να είναι στον ήλιο δεν το νιώσει πολύ, αλλά η σκιά είναι και περασμένη η ώρα, όσο να είναι κάνει λίγο κρύο. Έχει την ψυχρούλα του. Έχει λιγάκι, οπότε επιστρέψαμε, φτιάξαμε και τον ντεκόρ μας. Και η είμαστε. Γαρσία το φτιάξε, ωραίο, Ναι, καλό το έκανε, νομίζω. Θέλω να φέρει τα λουλουδάκια να ευχαριστήσουμε. Ναι. Κινητές, είναι πολύ ωραία. Να μας πούνε και όσοι ξέρουν από βάζα και να στολίζουν και τα λοιπά. Το φτιάξα καλά, ήταν λίγο πρόχειρο. Ναι, για πείτε από κάτω. Δεν έκανε ένα comment. Ναι, είναι φοβερό. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και οι δύο για την υποστήριξη την οποία έχουμε λάβει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις, ρε παιδί μου. Εγώ με τη Σύση, επειδή διακονούμε στην κουζίνα, έρχονται πολύ και μου κάνουν αριστεία φέρε μου έναν καφέ, αριστεία φέρε μου έναν άρτο. Ενώ και μας μπερδεύουν συνήθως τα ονόματα αυτών των ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ χάρηκα γιατί ήρθαν αυτή τη βδομάδα και μου λέγανε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν το θέμα σου. Ήταν το θέμα σου. Ελπίζουμε να έρθουν να μας πούνε και αυτό το θέμα της εβδομάδας. Δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα, νομίζω ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Για πες μας. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι πάλι λίγο στο δικό μου πεδίο, έτσι βλέπετε τα πάμε λίγο εναλλάξ. Είναι πολιτισμός και κουλτούρα. Για πες Σύση, γιατί θεωρείς ότι διέλεξα αυτό το θέμα και το αναπτύξαμε μαζί. Πώς θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε κάτι τόσο μεγάλο, μιας και η χώρα μας σχετίζεται άμεσα με αυτό, μιας και η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πολιτισμό ίσως από τους μεγαλύτερους και έχει ασκήσει πολλές επιρροές, θα έλεγε κανένας. Οπότε είναι καλό να έρθουμε και εμείς να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Έτσι. Νομίζω θα ήταν ντροπή εντός εισαγωγικών, ενώ γενικά έχουμε αναλύσει πάρα πολλά θέματα και γενικότερα και ειδικότερα θέματα, να μην αναλύσουμε κάτι το οποίο αφορά την Ελλάδα μας. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το να ορίσουμε κάπως τον πολιτισμό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να οριστεί, αλλά θα καταλάβεις. Γιατί η λέξη αυτή, όταν. Τι λες, ρε παιδί μου, τι σου έρχεται στο μυαλό, πρώτο. Πολιτισμός Ελλάδα. Ίσον Ελλάδα. Αυτό μου έρχεται. Αυτή ήταν εντωμεταξύ προειδοποίητη ερώτηση και μου αρέσει που αντέδρασες έτσι. Σε είδα κόμπλαρες λίγο στην αρχή, αλλά. Ναι, αλλά το φτιάξαμε. Ναι, λοιπόν, πολιτισμός σαν Ελλάδα, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Πραγματικά, άμα το σκεφτείς, τόσο η τέχνη μας, οι τέχνες μας, η γλώσσα, μαθηματικά, από όποιο σημείο και αν το αναλύσεις, έχει. Ανά τους αιώνες έχουμε ασκήσει άμεση επιρροή. Όχι μόνο αυτό, έχουμε και ένα τεράστιο ιστορικό υπόβαθρο. Δηλαδή, αν σκεφτείς τα χρόνια, τις δεκαετίες και τους αιώνες που η Ελλάδα έχει αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο θέμα, στον πολιτισμό και στην κουλτούρα, στην οποία θα αναφερθούμε πιο μετά, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Γιατί βιβλία ολόκληρα δεν θεωρώ ότι θα μπορούσαν να. Καλά, σε καμία περίπτωση. Ούτε μια γιγαντιαία βιβλιοθήκη να απαριθμίσει. Τέχνες, αστρονομία, μαθηματικά, δηλαδή είναι. Ναι. Άρα τελικά θα μπορούσαμε τελικά να ορίσουμε τον πολιτισμό με έναν συγκεκριμένο ορισμό, δηλαδή με μια συγκεκριμένη φράση. Κοίτα, κατά μία έννοια θα μπορούσαμε, αλλά πιστεύω κάθε ορισμό, πάντα κάτι θα λείπει, κατά τη γνώμη μου. Εγώ κατά την έρευνά μου, το οποίο όταν το έδειξα και εσύ, νομίζω και εσύ ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα, όταν ρε παιδί μου ψάχναμε και ήθελα να ψάξω διάφορες πηγές για να δω πώς οριζόταν ο πολιτισμός ανά τα έτη. Εξεπλάγει να δω, ρε παιδί μου, τις διάφορες εκδοχές, γιατί ο πολιτισμός ανάλογα, αλλάζει ανάλογα με την κοινωνία, ανάλογα με τα ήθη, με τα έθιμα, με τους ανθρώπους, με τους θεσμούς, με πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς, ρε παιδί μου, ότι η λέξη πολιτισμός άλλαζε νόημα ανά τις εποχές. Για παράδειγμα, ο Αδαμάντινος Κοραής, ο οποίος έζησε, για όσους δεν γνωρίζουν, το 1748 με 1833, πολύ παλιές περίοδοι, ταύτισε τον πολιτισμό με τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας κοινότητας. Δηλαδή προϊόντα που έχουν να κάνουν με την υψηλή τέχνη, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Ο ορισμός αυτός ακούγεται αρκετά λογικός, γιατί αν σκεφτούμε τη συγκεκριμένη περίοδο, ήταν μια περίοδος μακράς ανάπτυξης και ανάπτυξης φιλοσοφικών και επιστημονικών ιδεών. Από τόσο πίσω, Ναι. Δηλαδή τότε βλέπουμε, είναι σαν
εντός εισαγωγικών μια περίοδο αναγέννησης. Οπότε βλέπουμε ότι αυτός ο ορισμός του πολιτισμού ταυτίζεται με την εποχή, επιβεβαιώνοντας αυτό που λέγαμε πριν. Ακριβώς, θα έλεγε κανείς ότι ο ορισμός έχει να κάνει, ο ορισμός του πολιτισμού έχει κατά κάποια έννοια να κάνει με το γεγονός ότι έβγαινε αυτόματα η ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί, έτσι, αυτή η ανάγκη της εκφραστικότητας. Και η θετική, είτε και η αρνητική επίδραση, φαίνεται με τον εκάστοτε ορισμό του καθενός. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Το 19ο αιώνα η έννοια του πολιτισμού διερευνήθηκε από ιστορικούς και αποδόθηκε ως η αρετή της διακριτικότητας, της ειλικρίνειας και της ευγένειας. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξαφνικά ο ορισμός παίρνει μια τελείως διαφορετική έννοια. Από ότι έναν αιώνα πριν, ας πούμε, υπό τον Αδαμάντιο Κοράι. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει την ανάγκη. Παίζει πριν να είπα λάθος, Αδαμάντινα. Δεν πειράζει. Αδαμάντινα ήταν. Γιατί... Ναι. Κάτι, γιατί τώρα που το είπες, λέω κάτι είπα λάθος. Ναι, η αλήθεια είναι. Συγχωρέστε μας. Όχι, αλλά... εντάξει, δεν πειράζει. Σαρδάμ παραγγείλει. Γενικά έχετε παρατηρήσει, κάνουμε και πάρα πολλές σαρδάμ. Γιατί είναι, είναι η φυσικότητα που εκφράζει για τις μεταξύ μας συζητήσεις. Οπότε δεν πειράζει, όλοι κάνουμε. Ναι, είναι και το θέμα, είπαμε ότι κάνουμε μερικές σημειώσεις και δεν τα λέμε ποτέ ακριβώς με τις σημειώσεις, γιατί η ροή του λόγου πάντα μας συνεπέρει. Βέβαια. Και πάνω σε αυτό, για να συνεχίσουμε το προηγούμενο, νιώθω ότι σιγά σιγά ο άνθρωπος έχει μια ανάγκη, μια έμφυτη ανάγκη να φιλοσοφήσει κατά κάποια έννοια τον ορισμό του πολιτισμού. Το λέω καλά ή όχι? Ναι, μαθαίνεις, βλέπω, έτσι. Μ' αρέσει γιατί σιγά σιγά μπαίνει στο νόημα. Σιγά σιγά, σιγά, δεν μπορούν όλα να είναι. Η αλήθεια είναι ότι... Όπως είπαμε και πιο πριν, ότι η έννοια του πολιτισμού αλλάζει και ο ορισμός, θα λέγαμε καλύτερα, αλλάζει ανάλογα με τη χώρα, τον τρόπο ζωής, τα ήθη, τα έθιμα του κόσμου, ακόμα και κάτι τόσο απλό όσο οι βασικές εργασίες σε ένα τόπο μπορούν να αλλάξουν το νόημα του πολιτισμού για τους ανθρώπους, γιατί αλλάζει τις αξίες τους. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία... χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη έννοια και ένα, ας πούμε, ως την έρευνά μου έβλεπα ότι σε διάφορες χώρες υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι θεωρεί ο καθένας υλικό και άειλο πολιτισμό. Mm-hmm. Ποια είναι η δική σου γνώμη σε αυτό? Θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι ίσως και να συνδέονται μεταξύ τους. Ναι. Για παράδειγμα, ο Παρθενώνας θεωρείται ένας υλικός πολιτισμός, θα έλεγε κανείς, τεράστια σημασίας και ένας θησαυρός, θα έλεγε κανείς. Αλλά πέραν αυτού, άμα το σκεφτείς σαν άειλο πολιτισμό, πόσες ιδέες μπορεί να γεννήθηκαν εκεί πέρα. Ναι. Επομένως, κάπως έτσι θα τα συνέδεα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Τα λέω σωστά και πήγες κατευθείαν στα βαθιά. Μ' αρέσει που σκέφτηκες κατευθείαν το δύσκολο. Να πούμε ότι ο υλικός πολιτισμός είναι φυσικά τα μνημεία μας, τα μουσεία μας, ό,τι υπάρχει μέσα στο μουσείο. Και άειλος πολιτισμός, θα λέγαμε, είναι τα τραγούδια μας, είναι οι ιδέες που έχουν αναπτυχθεί στον τόπο αυτό, οι θεωρίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στον τόπο. Και οι τέχνες ενδεχομένως. Φυσικά και οι τέχνες, φυσικά, δεν τις ξεχνάμε ποτέ. Και αυτό ήταν το πολύ ωραίο, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί αυτό, πώς συνδυάζονται αυτές οι δύο. Πώς συνδυάζονται. Μας είπες κατευθείαν το συνδυάζουμε όλοι, λοιπόν. Αυτό τουλάχιστον το έχω εγώ στο μυαλό μου. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε, αν συμφωνείς, ότι πολιτισμός, αναφέροντας και όλα τα άλλα, ότι τον άειλο και τον υλικό, ότι είναι η ταυτότητα μιας χώρας. Ναι. Σίγουρα και σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και πόσο σημαντικό είναι να εξελίσσεται μαζί, έτσι όπως εξελίσσεται ο άνθρωπος, να εξελίσσεται και αυτός και να μην μένει στάσιμος. Ακριβώς. Ένα άλλο που θα ήθελα να σε ρωτήσω, είπα ρε παιδί μου ότι ο πολιτισμός αποτελεί την ταυτότητα μιας χώρας. Ακριβώς. Τι είναι όμως αυτή η ταυτότητα, η οποία είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό? Νομίζω έχει να κάνει με πολλά χαρακτηριστικά ενός πολιτισμού. Αυτό ίσως έχει να κάνει με τη γλώσσα, με την εθνικότητα, με τη θρησκεία, τις κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των ατόμων που την απαρτίζουν, αλλά και είναι ίσως οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνία μας και κάθε κοινωνία, όπως θα έλεγες εσύ, και έτσι και το πολιτισμό μας. Και πάνω σε αυτό, νομίζω οφείλω να αναφέρω την εμπειρία μου
που είχα πέρσι, περίπου πριν 1,5 χρόνο, είχα πάει για 6 μήνες στο Μιλάνο μέσω του Εράσμους, για 6 μήνες σπουδών. Αλήθεια, το γνώριζα, αλλά εντάξει. Για το... Ίσως να μην το έχουμε αναλύσει παραπάνω. Όχι. Εκεί, αρχικά θα ήταν, είναι μια εμπειρία που πραγματικά θα την πρότεινα σε κάθε άτομο, ανεξαρτήτου του χαρακτήρα. Γιατί πέραν το ότι διευρύνεις την προσωπικότητά σου και μαθαίνεις τον εαυτό σου καλύτερα, είναι μια ευκαιρία να γνωρίσεις τα άτομα της αντίστοιχης, να γνωρίσεις πολιτισμούς ατόμων της αντίστοιχης ηλικίας, αλλά διαφορετικών χωρών. Από Μέση Ανατολή μέχρι Κεντρική Ευρώπη, Αμερική, Λατινική Αμερική και πώς αυτή η διαφορετική... Είχα τόσες πολλές. Ναι, γιατί στο Μιλάνο έχει πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα και τρομερά πανεπιστήμια. Επομένως, είναι έτσι ελκυστικά από... διάφορους λαούς και εκτός Ευρώπης. Ήταν ολμηρή αποφασή σου, γιατί πολλοί λέμε ότι θέλουμε να πάμε Εράσμους ακριβώς για αυτό το σκοπό, γιατί ο στόχος είναι να δεις και το παραέξω, όχι μόνο για να μπορέσεις. Εκτός. Είναι και αυτό που λέμε ότι για να γνωρίσεις καλύτερα τον πολιτισμό σου πρέπει να δεις και άλλους. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι το πέτυχες στο μέγιστο βαθμό. Δυστυχώς εγώ. Ήμουν τυχερή, γιατί ήταν πριν την πανδημία και εντωμεταξύ το τρομερό της υπόθεσης. Αυτό μπορεί να μην το ξέρεις. Το τρομερό της υπόθεσης είναι ότι εγώ από το Μιλάνο έφυγα αρχές Φεβρουαρίου και περίπου μετά από μια εβδομάδα είχαν κλείσει όλα. Όλα λόγω της πανδημίας. Δεν μπορούσα να έρθω Ελλάδα. Ναι, είχαμε και τις περιπέτειές μας. Άσχετο, απλά τώρα μου το θύμισες. Δεν πειράζει, εντάξει, έτσι είναι η ροή του λόγου. Είπαμε ότι ξεκινάμε ένα θέμα. Λέμε και ναι, και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω σε Εράσμους, ακριβώς για αυτό το σκοπό, γιατί άμα δεν γνωρίσεις και δεν ζήσεις για λίγο σε μια άλλη χώρα, δεν μπορείς να καταλάβεις ιδιαίτερα τη δικιά σου. Ναι, και... μεν τα ταξίδια θεωρώ ότι βοηθούν. Άλλο να μείνεις όμως. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να μείνεις και δεν το καταλαβαίνεις, γιατί και εγώ το είχα στο νου μου από διάφορες εμπειρίες άλλων. Αλλά με το που τη βιώνεις αυτή τη στιγμή και έρχεσαι σε επαφή με τόσα διαφορετικά άτομα, εκεί αρχίζεις και μπαίνεις σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψη, φτιάχνεις ένα διαφορετικό mindset. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ και εγώ θα ήθελα να πάω, αλλά δυστυχώς το πρώτο έτος το προλάβαμε πολύ λίγο, το πρώτο εξάμεινο μόνο προλάβαμε. Ναι. Και μετά από το δεύτερο εξάμεινο κλείσαμε. Είναι δύσκολο, οπότε... πρέπει να περάσει, δηλαδή πρέπει να περάσω κάποια έτη για να. Σίγουρα, γιατί όταν μπήκαμε κι εμείς στο πρώτο εξάμεινο δεν ξέραμε τι γίνεται. Καλά, που είναι τα κτίρια. Εύκολα και τα μαθήματα στα αγγλικά, έτσι είναι πολύ απαιτητικά. Δηλαδή σίγουρα πρέπει σίγουρα να έχεις μια εξοικείωση. Σίγουρα. Αλλά όποιος έχει θέληση. Έχουμε ξαναπεί. Σίγουρα. Να μας γράψει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί τώρα. Αν έχει πάει πουθενά αλλού, αν έχει πάει για Εράσμους, αν έχει πάει να ζήσει σε μια άλλη χώρα, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλά, είναι και πολύ τολμηρό. Τολμηρό, ναι. Τολμηρό ξέρεις γιατί είναι. Γιατί όταν πηγαίνεις και τώρα σε μια χώρα στην οποία μιλάμε για μια χώρα που δεν έχει επαφές. Καλά, και να έχει επαφές είναι δύσκολα. Πας τελείως μόνο. Και να έχει επαφές δύσκολα είναι, αλλά όταν δεν έχει καμία επαφή είναι σίγουρα πιο δύσκολο. Ξεκινάς από το μηδέν ουσιαστικά. Αλλά για να συνεχίσουμε και με το θέμα μας που είναι και ο πολιτισμός. Ναι, γιατί ξεφύγαμε πάλι λιγάκι. Ήθελα να πω ότι ναι, μεν γνώρισα τα άκρα, όπως είπα, από Μέση Ανατολή, ας πούμε, Ινδία, Λατινική Αμερική. Έτσι μπορούσα να αντιληφθώ λίγο παραπάνω το με ποιους λαούς μπορεί να ταιριάξει, όχι να ταιριάξει, να έχουν έτσι κάποια κοινά στοιχεία και κοινές βάσεις, ένας Έλληνας. Και εμπειρία μου, έχουμε πολλές έτσι καλές επαφές και σχέσεις με Λατινική Αμερική. Ναι. Έτσι τα βρίσκαμε πάρα πολύ και στην καθημερινότητα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό για Λατινική Αμερική. Πάρα πολύ. Ούτε εγώ το γνώριζα, σου λέω μέχρι να το δω. Ναι. Και πολλές συνήθειες έτσι καθημερινές ταιριάζουν απίστευτα. Είχα γνωρίσει πολλά άτομα από Ισραήλ, ερχόντουσαν από Ιράν. Αυτά είναι τα έτσι πιο ακραία και μετά Κεντρική Ευρώπη, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία. Εντάξει, Κεντρική Ευρώπη όμως θεωρώ δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές σε πολιτισμούς και σαν κουλτούρα. Εξαρτάται πάλι. Εντάξει, εξαρτάται και από το άτομο. Αυτό θα σου έλεγα. Ήταν κάποια άτομα τα οποία δεν μπορεί καν να φανταστεί το μυαλό μου πώς γίνεται ένα άτομο 23 χρονών που αντίστοιχα σπούδαζε. Είχε πάει για ένα εξάμεινο στην Κίνα, Αυστραλία. Όχι, ναι, για δουλειές, για σπουδές, πρακτικές. Δηλαδή είναι.
Καμία σχέση με τι εγώ σίγουρα. Εντάξει, εγώ θα σοκαριστεί λίγο γιατί δεν ξέρω. Είναι και στον άνθρωπο, γιατί μπορεί ο ίδιο, ο παρόμοιο βασικά άνθρωπο, στην ίδια ηλικία, στην ίδια χώρα, να μην έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ακριβώ. Έχει να κάνει τελείω με το άτομο. Αλλά το ακόμη πιο εντυπωσιακό, ξέρει με ποιο έχει να κάνει, με το γεγονό ότι εάν όχι όλοι, το μεγαλύτερο ποσοστό. Πέραν το ότι εκτιμούσαν απίστευτα την ελληνική ιστορία και αντίστοιχα πολιτισμό, είχαν πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτό. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μια ντροπιαστική μου στιγμή μαζί με κάποιους φίλους μου, πολύ καλούς μου φίλους από την Χιλή, Λατινική Αμερική, πολύ μακριά. Είχαμε μια ιστορική συζήτηση για την Ελλάδα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη θεματολογία, να σου πω την αλήθεια. Και κάπως ήρθε στη συζήτηση ο Καζαντζάκης. Και πόσο ερωτευμένη σκέφτηκα. Ναι, και ότι είχαν διαβάσει το Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Έχουν διαβάσει και το Βίος και Πολιτεία. Σε αγγλικά, ναι. Σε αγγλικό, με αγγλική μετάφραση. Και εγώ δεν το είχα διαβάσει. Και δεν λέω, εντάξει, ντροπή. Προσπάθησα να το παραγγείλω, δεν υπήρχε. Το βρήκα τελικά σε e-book, το διάβασα. Αλλά είναι κρίμα και από εμάς τους ίδιους που δεν καθόμαστε να ντρυφήσουμε λίγο παραπάνω όπως τα αντίστοιχα άτομα που είναι στην άλλη άκρη της γης. Είναι... Και έτσι λοιπόν με έβαλαν σε μια... Όταν είχα... Τώρα έχω μακρηγόρο πάλι. Δεν πειράζει. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σου λέω που μιλάς, γιατί έχεις φαγιαστεί στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, μα πραγματικά μου είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχα γυρίσει για ένα... Έπρεπε να έρθω στην Ελλάδα για κάποιες μέρες. Και αυτές τις μέρες είχα πάει στο Μουσείο της Ακρόπολης ξανά. Ναι. Γιατί λέω, εντάξει, ντροπή, να πω και στα παιδιά, να δείξω και δύο φωτογραφίες. Ναι. Να μπω λίγο έτσι, να εντρυφήσω λίγο παραπάνω σε εμάς. Ξέρεις τι. Είναι χρέος μας, νομίζω. Τέτοια είναι... ιστορία. Εγώ, ξέρεις, δεν το συνειδητοποιώ πάρα πολύ, επειδή δεν έχει τύχει να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Και συνάμα δεν έχω μιλήσει με πολλά άτομα από το εξωτερικό. Έτσι ώστε να μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τη γνώση του άλλου μέχρι να μιλήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα. Πάντα, ρε παιδί μου, έχω ξέρει στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι πάρα πολλά άτομα ξέρουν πιο πολλά πράγματα και από εμάς. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα τα οποία ξέρουν άπτεστα αρχαία ελληνικά και δεν μιλάμε μόνο. Καλά που μου το είπε. Άκου, δεν τρελαθεί. Στη Χιλή μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Είναι υποχρεωτικό μάθημα στο σχολείο. Και εμεί. Και εγώ όταν είχα αρχαία. Δεν διάβαζα, δεν μ' άρεσαν. Γιατί ήθελα μόνο μαθηματικά και φυσική. Καλά, μην νομίζεις. Και το κεφάλι μου. Καλά, μην νομίζεις. Και εγώ που τα έκανα πάρα πολύ στην τρίτη ηλικίου, γιατί ήταν στην κατεύθυνσή μου, και ήμουνα πολύ κολλημένη με αυτά. Δηλαδή, ξέρεις, όταν αρχίζεις και τα μαθαίνεις και βλέπεις κιόλας ότι μαθαίνεις εύκολα και ότι συνηθίζεις και ότι τα βρίσκεις, μετά τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά αντίστοιχα γίνονται λίγο έτσι ένα μικρός εθισμός, να πούμε. Δηλαδή, θες να λύσεις κι άλλα κείμενα, θες να διαβάσεις κι άλλο. Η αλήθεια είναι πως έχω ακούσει ότι είναι μια τρομερά δομημένη γλώσσα. Είναι πάρα πολύ δομημένη. Και το συντακτικό των αρχαίων πρέπει να έχεις μαθηματική σκέψη. Μας το είχαν πει και αυτό, το είχαμε συζητήσει στο φροντιστήριο. Για να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω, ότι το ντροπιαστικό της υπόθεσης είναι ότι εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, σχεδόν τίποτα από αυτά που έκανα. Για παράδειγμα, μου είχαν ζητήσει βοήθεια από ένα πανεπιστήμιο μία φίλη μου για να λύσουμε κάτι κείμενα που της είχαν βάλει. Δηλαδή να τα μεταφράσετε στα νέα ελληνικά. Ακριβώς. Και να κάνουμε το συντακτικό, να βρούμε επειδή με τη μετάφραση. Και παίρνω το κείμενο και θεωρείται ένα σχετικά εύκολο κείμενο από τα πιο δύσκολα που κάναμε στην τρίτη ηλικία. Καλά, σίγουρα και... θα ήταν πολύ πιο απαιτητικά. Ναι, και προς ντροπή μου συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να βρω μέχρι τα βασικά. Και όταν ξέρεις βασικό συντακτικό, αυτό έχω παρατηρήσει σε μένα, γιατί πολλοί φιλόλογοι μπορεί να μην συμφωνούν, αλλά σε μένα είχα παρατηρήσει ότι αν κάνω μόνο βασικό συντακτικό, δεν μπορούσα να βρω τίποτα. Ναι. Και να έχω μείνει, ξέρεις, να μου σου. Άρα θέλεις να κάνεις και την παραμικρή λεπτομέρεια για να σε βοηθήσει να σου δώσει ένα δρόμο. Ξέρεις ποιο είναι το πολύ Να πούμε ότι συντακτικό έχει να κάνει με το υποκείμενο ρήμα αντικείμενο. Υποκείμενο ρήμα αντικείμενο, εννοείται. Προσδιορισμοί για όσους. Να το θυμάμαι καλά, δηλαδή. Ναι, εννοείται. Για να πούμε όσους και δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου με τα αρχαία ελληνικά, ότι για να βρεις, είναι πάρα πολλοί λίγοι που μπορούν χωρίς συντακτικό να βγάλουν σωστή μετάφραση, γιατί πρέπει να κατευθυνθείς ακριβώς, ας πούμε. Δεν είχαν, οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν την ίδια σειρά που έχουμε εμείς στις λέξεις. Ακριβώς. Οπότε, για να είσαι εσύ, δηλαδή, είχαν... είναι πάρα ροή, πολλά. Τελείως διαφορετική ροή. Ναι. Είχαν πάρα πολλά, τα οποία... Δεν μπορώ ούτε να... Γι' αυτό με βλέπεις κουμπλάρο, γιατί σκέφτομαι τόσα πολλά ταυτόχρονα που μου έρχονται.
Αλλά είναι μια πάρα πολύ όμορφη γλώσσα, η οποία είναι πάρα πολύ κρίμα. Γιατί σκέψου το συντακτικό έχει τέτοια σειρά που αν σκεφτείς ότι... γιατί όλα αυτά είναι γραμμένα, τι τα έφτιαξαν άτομα και άνθρωποι που ζούσαν προ Χριστού. Ναι. Ας πούμε 500 προ Χριστού, 400. Είναι αυτό που σου λέω ότι με τρομάζει, ότι έτσι όπως εξελίσσεται ο άνθρωπος... Για να γυρίσουμε και λίγο στο δέμα μας. Είναι σημαντικό να εξελίσσεται και ο πολιτισμός και όλα εισαγωγικά τα παρακλάδια του. Και όταν μου λες για τέτοια ανάλυση, τέτοια δομή, τέτοια σκέψη... Είναι τρομερά. Και το συγκρίνεις με λίγο αργότερα, λες τελικά εξελιζόμαστε, μένουμε στάσιμοι, μην πάμε προς τα πίσω. Τώρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτά, απλά ξέρεις, είναι από τους προβληματισμούς που έχω γενικότερα. Ναι, γενικά και επιλέγουμε θέματα τα οποία θεωρούμε πολύ βασικά και ώρες μπορεί να είναι και πάρα πολύ μεγάλα και να μην καταφέρνουμε να τα αναπτύξουμε όσο θα έπρεπε. Και όπως θα θέλαμε και εμείς οι ίδιες. Και όπως θα θέλαμε εννοείται, αλλά θεωρώ ότι είναι θέματα που πρέπει να θίξουμε. Γιατί σε κάθε εκπομπή προσπαθούμε με τη Σύση να βρούμε έναν στόχο. Ο σημερινός στόχος ήταν να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να ψάξει περισσότερο για τον πολιτισμό μας. Γιατί χωρίς να πούμε ότι και εμείς το κάναμε, φυσικά δεν το κάναμε και δεν το κάνουμε και τώρα όσο θα έπρεπε. Αλλά θέλουμε να είναι ευχάριστο, να είναι σε μορφή συζήτηση. Ναι. Ό,τι προλάβουμε σε αυτή τη μία ώρα. Να ξέρετε τώρα, βάσει σημειώσεων έχουμε βγει πολύ εκτός. Κάθε φορά αυτό γίνεται. Φτιάχνουμε μια σκαλέτα, φτιάχνουμε πέντε πράγματα, άλλα λέμε. Αλλά αυτό είναι το ωραίο. Ναι, και θυμάμαι κάποια στιγμή, βλέπω και στα σχόλια, να γράφουν ρε παιδί μου, μα καλά, ποιο είναι το θέμα του. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένα. Παρασυρώμαστε από την ωραία τη συζήτηση. Για να γυρίσουμε λοιπόν στο θέμα μας, ναι, έτσι. Τα αρχαία ελληνικά είναι πολύ βασικό. Επίσης, πάνω για να τελειώνουμε με το κομμάτι των αρχαίων ελληνικών, θα ήθελα να προτρέψω οποιονδήποτε μπορεί να διαβάσει κείμενα Πλάτωνα, Αριστοτέλη. Δηλαδή, ειδικά τα κείμενα του Πλάτωνα που αναφέρει τις συζητήσεις του Σοκράτη, έχει τόσα πολλά κρυφά νοήματα για τη ζωή και αν τα αναλύσεις είναι τόση ωραία, έχει τόσο ωραία συνοχή. Δηλαδή, ώρες λέω, ανοίγω ξέρεις τα βιβλία του Λυκείου, της τρίτης Λυκείου και λέω, κρίμα ρε παιδί μου, γιατί τα έχω ξεχάσει όλα. Ναι, είναι τρομερό και όπως ανέφερες για Αριστοτέλη, Πλάτωνα κλπ. Πολλές φορές και οι φίλοι μου που σου λέω από την Χιλή, που λάτρευαν πραγματικά η συγκεκριμένη την ελληνική ιστορία, πολλές φορές εργασίες τους έγραφαν πολλά γνωμικά του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, παραδείγματος χάρη πάλι με τον Άριστα. Δεν είναι λίγο θλιβερό, να σου δώσω ένα ερώτημα. Δεν είναι θλιβερό που σαν Έλληνες έχουμε καταλήξει να ξέρουμε τους φιλόσοφους και τους... Ναι, μόνο ονομαστικά. Όχι μόνο ονομαστικά, από αυτά τα quote μας βγάζουν στα social. Ναι. Δηλαδή... Είναι τρομερό. Δεν είναι λίγο έτσι... Γενικώς το πνεύμα μας, καλός ή κακός, είναι κάτι που... Βασικά θα σου πω πιο τι έχω στο μυαλό μου. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχολείσαι με το επάγγελμά σου, με την καθημερινότητά σου, μιας και πιάνει περίπου το 1/3 της ημέρας σου. Αλλά πέραν αυτού, δεν πρέπει να ξεχνάς και το πνεύμα σου. Ναι. Τουλάχιστον έτσι μαθαίνουν και όλοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Ναι. Για να είναι έτσι ένα άτομο πιο ολοκληρωμένο. Και το πνεύμα έχει πολυδιάστατη σημασία. Και για τον καθένα. Και σε γενικότερες γραμμές. Νιώθω ότι ζούμε και σε μια κοινωνία στην οποία έχουμε ξεχάσει λίγο πολύ το πνεύμα μας. Και δεν είναι ότι φταίμε σαν άνθρωποι, είναι και οι καταστάσεις έτσι. Είναι όλα μαζί. Είναι και η παιδεία, η οποία ίσως θα έπρεπε να το προωθήσει λίγο παραπάνω. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, να σου πω. Όχι, απεσιόδοξη δεν είναι καθόλου. Μα δηλαδή, αυτή είναι ότι μια... ο κόσμος, ξέρεις, ασχολείται. Μα όχι, εννοείται. Μα αυτή είναι μια εκπομπή προτροπής, σίγουρα. Δηλαδή... Και για τους ίδιους μας τους εαυτούς και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Θα σου πω ένα άλλο, ας πούμε, πολύ ωραίο, το οποίο σχετίζεται με τον πολιτισμό για να έτσι να δώσουμε μια θετική νότα, γιατί μου είπες ότι ήμουν λίγο αισιόδοξη και το κάνω αυτό. Όχι, κατά... προσωπικά, ο καθένας μπορεί να... Εννοείται. Είχα μπει, ας πούμε, σε ένα ταξί για να πάω σε μια δουλειά που χρειαζόταν. Και ξέρεις, είναι μερικοί ρε παιδί μου που συζητάνε, έχουν όρεξη και άλλοι που δεν θέλουν. Ναι. Και συγκεκριμένος... Και εσύ πάντα έχεις όρεξη για συζήτηση, να το αναφέρουμε αυτό. Δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι αν με έχετε συναντήσει και στο πόσο της κουζίνας, η αλήθεια είναι ότι μιλάω πολύ. Και τέλος πάντων, όπως ήμουνα, ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος άρχισε να μου λέει πράγματα τα οποία με ρώταγε γιατί σπουδάζω, αλλά έτσι όπως μου απάνταγε, μου άλλαξε τελείως το νόημα. Δηλαδή.
ας πούμε, του έλεγα ότι σπουδάζω κλιματολογία, ότι δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το τελικό μου επάγγελμα, αλλά το προσπαθώ γιατί μ' αρέσει. Κοινωνιολογία με ειδίκευση κλιματολογίας, γιατί πάντα ξεχνιέμαι. Σε λένε κλιματολόγα, ε. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι μου κάνει, πρέπει να μου λέει να είσαι σίγουρη για το επάγγελμά σου, γιατί θα ζήσεις μια ζωή με πόνο. Με πόνο, γιατί με αυτά που θα βλέπω, αν ειδικεύσω στο επάγγελμα. Α, εντάξει. Αλλά ο τρόπος που το έλεγε. Τρόμαξα, λέω. Όχι. Ναι, εντάξει, κοίτα, έχει ένα δίκιο. Και γενικότερα αυτά τα επαγγέλματα και τα ιατροφαρμακευτικά, θεωρώ ότι, πώς λέμε, πρέπει να έχεις γερό στομάχι. Σίγουρα. Πρέπει να έχεις μια σίγουρα ισχυρή προσωπικότητα και κοινωνική λειτουργία. Ναι, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Για να γυρίσουμε στο θέμα μας, γιατί άλλα λέμε πάλι. Πιάσαμε, λοιπόν. Το επόμενο θέμα που θα έπρεπε να συζητήσουμε. Θα έπρεπε να σε ρωτήσω. Ναι. Θα έχει να κάνει με το αν ο πολιτισμός και η κουλτούρα είναι το ίδιο πράγμα, μιας και, μιας και η κοινωνία μας τα συγχαίει. Για πες μας. Ναι. Έχω χαθεί, ξέρεις, τώρα λίγο με τη συζήτηση. Ναι, λίγο πλατιάζομαι. Αλλά είναι έτσι πάρα πολύ αξιοθαύμαστο. Και να πω την αλήθεια ότι και εγώ δεν είχα την πλήρη κατανόηση. Δεν είχες φτιάξει το παιδάκι σου. Πώς δεν είχες, πριν που μίλησες. Εγώ το έφτιαξα. Μου γράψε και, γράψαμε και ονόματα σήμερα. Μου λέει ότι θα γράψουμε ονόματα. Έτσι το έγραφα το καλοκαίρι μου στο μαγαζί. Εγώ δεν. Εγώ όχι. Αριστεία, καρδούλες, είναι λουλούδια. Είναι σαν το. Τη προσωπικότητα. Εντάξει, τα ρούχα δεν βάζω βέβαια καρδούλες και λουλούδια, αλλά. Έτσι έβαλε ένα άσπρο. Έτσι, ξεκινάμε πάλι στο θέμα. Λοιπόν, χάρηκα που με ρώτησε αυτή την ερώτηση. Συγγνώμη, μας είχε στην ειδικό τώρα. Χάρηκα που με ρώτησε. Λοιπόν, γενικά η κουλτούρα και ο πολιτισμός είναι πράγματα τα οποία τα συγχαίουμε πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας. Και επίσης είναι και θέματα τα οποία και εγώ πριν την έρευνά μου δεν είχα πλήρη κατανόηση. Γενικά κατέληξα ότι ο πολιτισμός θεωρείται η υποκουλτούρα. Ιστορικά αυτές οι δύο έννοιες εμφανίστηκαν αρκετά αργά, θα λέγαμε. Δηλαδή η πρώτη γραπτή αναφορά τους είναι το 18ο με 17ο αιώνα, αν δεν κάνω λάθος. Μισό, δώσε μου ένα λεπτάκι να το κοιτάξω. Ναι. Mm-hmm. Το 18ο με 19ο αιώνα. Εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερα πρόσφατα. Κοίταξε, θα σου πω, αν σκεφτείς όμως τη σημασία αυτών των δύο εννοιών, όπως την ορίσαμε λίγο πιο πάνω για τον πολιτισμό, γιατί για την κουλτούρα θα πούμε σε λίγο. Ναι, σωστά. Η οποία ξεκινάει η σημασία τους από την αρχή του ανθρωπίνου είδους, θα έλεγε κανείς ότι εντυπωσιαστικά αργά εμφανίστηκαν. Εντάξει, έχεις δίκιο. Τώρα το δέχομαι. Ναι. Υπάρχει μια κέρια διαφορά μεταξύ τους. Βέβαια, ξέρεις. Χρονική διαφορά για την ακρίβεια. Ναι. Η γνώμη μου βέβαια είναι ότι πάντα υπήρχαν αλληλένδετα, απλά μάλλον λόγω και των καταστάσεων και των γνώσεων των ανθρώπων, οι οποίες δεν είχαν αναπτυχθεί μέχρι τους αιώνες αυτούς, τότε κατέφεραν οι άνθρωποι να ασχοληθούν περισσότερο με την κοινωνία και να κατανοήσουν περισσότερο. Να δώσουν φιλοσοφική πάλι υπόσταση στο και διαφορά, έτσι, να ξεχωρίσουν δύο ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι άρα σε σύντομο χρονικό. Είναι κάτι πιο γενικό. Να, θα το ορίσουμε, περίμενε. Περίμενε. Όχι, ανάποδα το είπε. Ανάποδα το είπα. Υποσύνολο είναι, εκτός αν τα είπα εγώ πιο πριν, πιο λάθος. Και δεν το ξέρω. Ότι η κουλτούρα. Άρα η κουλτούρα είναι υποσύνολο του πολιτισμού. Ακριβώς. Ακριβώς. Και θα τα πούμε και μετά. Πολιτισμός και κουλτούρα. Να πω ότι ιστορικά αυτές οι δύο έννοιες, αν και εμφανίστηκαν τον 18ο με 19ο αιώνα, ανέπτυξαν πάρα πολύ, συγγνώμη κάνω σαρδάμ και σήμερα. Και εγώ. Ανέπτυξαν πάρα πολύ γρήγορα σημασία. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό πως σε δύο μόλις αιώνες η σημασία τους είναι τεράστια, δηλαδή για τη σημερινή εποχή. Βλέπεις πολιτισμός και γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος, αν και μπορεί να μην συμφωνούν όλοι στον ορισμό του, ξέρουν περίπου τι είναι και πως το γνωρίζουν προσωπικά. Μάλιστα. Και η κουλτούρα. Πιστεύεις ο κόσμος αναγνωρίζει τη διαφορά τους? Κοίταξε, θα σου πω. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί όπως και εγώ, παρόλο που σπουδάζω κοινωνικές επιστήμες, δεν το είχα διευθετήσει καλά μέσα μου, που υποτίθεται θα έπρεπε να έχω μια καλύτερη γνώση των πραγμάτων λόγω της επιστήμης μου, ή να το έχω ψάξει, εν πάση περιπτώσει, καλύτερα. Ούτε εγώ το ήξερα. Ναι.
Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος δουλεύει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να μην έχει ασχοληθεί με το θέμα του, να ήταν στις θετικές επιστήμες όπως εσύ και να έχει σπουδάσει κάτι τελείως διαφορετικό, να μην το έχει ορίσει ακριβώς. Δηλαδή και εγώ ξέρω στο μυαλό μου τον πολιτισμό τον είχα σε κάτι πιο γενικό και την κουλτούρα έτσι λίγο σαν ένα μικρό, όπως είπες και εσύ, υποσύνολο. Όπως είπαμε, ήδη αυτές τις έννοιες αναδείχθηκαν πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και με βάση την ερώτησή σου, θα ήθελα να πω ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο λόγος δηλαδή που θεωρώ ότι, είναι, ότι ο μέσος άνθρωπος πρέπει να ξέρει για αυτές είναι γιατί ουσιαστικά στην κοινωνιολογία, στην αρχαιολογία, στην κοινωνιολογία την είπα, στην εθνολογία, στη φιλοσοφία, έχει η ουσία και η σημασία του πολιτισμού και της κουλτούρας, γιατί αφού είναι υποσύνολό του σίγουρα το πιάνουμε σε σύνολο, είναι τεράστια. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη και είναι και ένας από τους λόγους, η συμβολή της δηλαδή στις συγκεκριμένες επιστήμες είναι και ένας από τους λόγους που πήρε τόσο μεγάλη έκταση στο θέμα. Και πιστεύω ότι έχει σίγουρα και μία, μπορεί κάποιος να σκεφτεί και την επιστημονική της υπόσταση κατά κάποιο τρόπο. Όπως αναφέραμε πριν ότι ακέραιο μέρος του πολιτισμού είναι τα μαθηματικά, γεωμετρία, αστρονομία και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει κι εσύ. Αλλά στο παρελθόν, στην Ελλάδα, η αστρονομία ήταν τρομερά αναπτυγμένη. Δεν θα μιλήσω συγκριτικά με τις άλλες χώρες, γιατί δεν υπήρχε καν σαν επιστήμη. Και ο κόσμος, για παράδειγμα, τότε μέσω των άστρων μπορούσε να προβλέψει τον καιρό, μπορούσε είτε πιθανόν θαλασσοταραχές, συννεφιές κλπ. Και σήμερα όλα αυτά έχουν χαθεί, και όπως και πολλά άλλα, όχι μόνο το συγκεκριμένο. Και πραγματικά σκέφτομαι ότι είμαστε υπεύθυνοι αυτής της κληρονομιάς και για τη μετάδοσή της στην επόμενη. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Νομίζω από τα πιο... Και στις επόμενες γενιές αυτό. Ναι. Νομίζω από τα πιο σημαντικά τα οποία έχουν υποθεί σήμερα, είναι, βασικά είναι ένα από τα πιο σημαντικά τα οποία έχουν υποθεί σήμερα. Αυτό που, ας πούμε, εμένα προσωπικά με είχε, έτσι, με είχε ταρακουνήσει, θα έλεγα, ήταν, αν θυμάσαι, το ηλιακό ρολόι που χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, το οποίο χρησιμοποιούσε την επιστήμη των άστρων και ήταν τρομερό να δεις πως μετά, βασικά πριν από τόσα χρόνια, οι άνθρωποι ήξεραν πώς να μετράνε την ώρα. Ναι. Ποιος το σκέφτηκε, γενικώς πώς το ανέπτυξαν, γιατί τον μηχανισμό των αντικυθύρων, ο πρώτος υπολογιστής, που έως και σήμερα δεν μπορούσαν να γνωρίζουν πώς το έκανε. Αυτό τον ακριβή μηχανισμό. Ή και αντίστοιχα, άσε τις επιστήμες. Για τη γραμμική Α, Β, Γ. Ναι. Ποια δεν, νομίζω ότι η γραμμική Α δεν έχουν αποκωδικοποιήσει. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Νομίζω είχαν αποκωδικοποιήσει την γραμμική Β πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είναι πολύ σίγουρη. Αν έχουμε κάποιον φιλόλογο που μας παρακολουθεί. Αν έχουμε κάποιο φιλόλογο που μας παρακολουθεί ή κάποιον που, εν πάση περιπτώσει, να ξέρει, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το πείτε στα σχόλια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι. Γιατί εμένα κάτι άλλο που είναι πιο βασικό από αυτά, πώς τόσους αιώνες ο Παρθενός έχει χτιστεί με τέτοιο και δεν έχει πέσει. Εδώ πέρα χτίζουμε ένα κτίριο και μετά από 50 χρόνια, ξέρω εγώ, το βλέπεις και καταραίει. Ναι, εντάξει, οι επιστήμες και γενικότερα οι αρχιτέκτονες τότε ήταν. Ήτανε κάτι λαμπρά μυαλά. Αξιοθαύμαστο. Γυρνώντας το θέμα μας, στην κουλτούρα, θα ήθελα να πω ότι αναπτύχθηκαν τόσο γρήγορα οι επιστήμες, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλήξουμε και σε έναν ορισμό αυτών των δύο. Θα μας εσύ. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι για να καταλάβουμε το πόσο γρήγορα αναπτύχθηκαν και με τι μεγάλη ταχύτητα, το 1952 είχαν αναπτυχθεί 162 ορισμοί της κουλτούρας. 162. Τρομερό. Ήταν πάρα πολύ. Ναι, οπότε καταλαβαίνετε και ότι ο σημερινός ορισμός που θα δώσουμε στα δύο είναι ένα συνοθήλευμα όλων αυτών και ας πούμε το πιο βασικό, γιατί ο καθένας είναι αυτό που είπαμε, είναι προσωπικό ζήτημα το πώς επιλέγει να ορίσει. Και φέρνουμε και μια αναγωγή στο σήμερα. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν. Είναι η σειρά μου, νομίζω, να άποψή μου πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο. Θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι ο πολιτισμός, γενικότερα σαν ορισμός, νομίζω, έχει να κάνει περισσότερο με τα βιώματα
την εμπειρία των ανθρώπων και το γενικότερο περιβάλλον. Και φαίνεται και αυτό να επιβεβαιώνεται και ιστορικά. Mm-hmm. Και σύμφωνα με την έρευνά μου, διάβασα ότι οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τον όρο ή προσπάθησαν να δώσουν μια σημασία στον όρο πολιτισμός, απέδιδαν τη σημασία της εκλεπτισμένης συμπεριφοράς, της εξελικτικότητας του ατόμου, της ευγένειας και της εξέλιξης των ηθών και των διάφορων εθίμων ως στοιχεία που έπονται της συμπεριφοράς κάποιου που ζει σε μια πόλη, δηλαδή κάποιου πολιτισμένου για την τότε εποχή. Πολιτισμένου σε εισαγωγικά εννοείται, δεν εννοούμε με την άσχημη. Εγώ θέλω να σου πω ότι έναν άλλον ορισμό που έχουμε για την κουλτούρα, τον οποίο τον είχε πει ο Πλωρίτης, που λέει αγανακτισμένος. Αγανακτισμένος για την κουλτούρα. Λέει, πότε επιτέλους θα αντικαταστήσουμε την ξενική και κακόηχη λέξη κουλτούρα με τη θαυμάσια ελληνική και ταυτόσιμη λέξη παιδεία. Η αλήθεια είναι ότι γενικά σαν λέξη κουλτούρα, επειδή προέρχεται, ξέρεις από πού προέρχεται? Από πού προέρχεται, για πες μας εσύ. Πιστεύω ότι είναι λατινογενής. Ναι, είναι λατινογενής, προέρχεται από την λατινική λέξη κουλτούρα, το οποίο προέρχεται από το ρήμα κολέρε, αν δεν κάνω λάθος, το λέω σωστά, συγγνώμη. Και το κολέρε σημαίνει καλλιεργό και στην ουσία το κουλτούρα είναι καλλιέργεια. Αλήθεια. Ναι, είναι καλλιέργεια. Είναι κάτι που δεν γνώριζα. Σήμερα το έμαθα. Πολλοί έχουν κατακρίνει αυτή τη λέξη γιατί θεωρούν ότι είναι ξενική, όπως είπαμε εκεί εδώ, και ότι δεν είναι, ότι έχουμε τόσες θαυμάσιες ελληνικές λέξεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Εκεί που διαφωνώ, όχι ακριβώς διαφωνώ, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το πούμε ακριβώς, αλλά εκεί που έχω τη δική μου σκέψη, είναι ότι αν το σκεφτούμε καλά, η λατινική γλώσσα προέρχεται από τη Χαλκιδική. Δηλαδή το λατινικό αλφάβητο, οι Λατίνοι το εμπνεύστηκαν από το αντίστοιχο Χαλκιδικό, το οποίο ήταν η βάση και για το ελληνικό. Τρομερό, πρώτη φορά επίσης το ακούω. Αλήθεια, ναι, δεν ξέρεις. Ναι, δεν γνωρίζω. Εγώ θεωρούσα γενικά ότι ήταν πολύ έτσι διαδομένη. Όχι, όχι. Δεν έχω και καμία σχέση με τα λατινικά. Α, ναι, εντάξει, αφού δεν το έχεις επιλέξει. Και αν το σκεφτείς, αφού οι περισσότερες σημερινές γλώσσες βασίζονται στο ελληνικό λατινικό αλφάβητο, οι περισσότερες γλώσσες προέρχονται από το Χαλκιδικό. Άρα, αν το πάρουμε. Οπότε, αν το σκεφτούμε έτσι, είναι πραγματικά ξένη γλώσσα, αφού προέρχεται από το χαλκιδικό αλφάβητο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ξένη λέξη. Είναι. Δεν μου είχε έρθει στο μυαλό κατά αυτή την έννοια. Όχι, αλλά δεν μπορώ να διηγήσω και εκείνους που το πιστεύουν ότι είναι ξένος όρος. Εννοείται. Εκεί, ξέρεις, δίστανται λίγο, υπάρχει ένα δίλημα. Αλλά μιας και είμαστε πατριώτες. Ναι, θα πούμε, ναι. Όχι, εντάξει, φυσικά δεν μπορούμε να αντικείσουμε ούτε την μία πλευρά ούτε την άλλη. Απλά ήταν έτσι, νομίζω, ένας περίεργος λογισμός, τον οποίο θα ήθελα πολύ έτσι να σκεφτούν εκεί οι τηλεθεατές μας και να αναλογιστούν. Νομίζω, λοιπόν, ότι ήρθε η ώρα λίγο να μιλήσουμε και για τον τελικό μας ορισμό, που να ανταποκρίνεται στο σήμερα. Και να δούμε έτσι την εξέλιξη από τον 18ο αιώνα, μιας και από εκεί ξεκινήσαμε. Νομίζω ήρθε η ώρα, γιατί εντάξει, αρκετά μιλήσαμε γύρω επί του θέματος, έτσι χάσαμε αρκετές φορές τη σειρά μας, είπαμε και αναγκατεμένες σημειώσεις μας, οπότε ήρθε η ώρα να πούμε και τον τελικό μας ορισμό. Ο πολιτισμός συχνά συγχέεται και θεωρείται ίδιος και συνώνυμο με διάφορες κουλτούρες. Εγώ επέλεξα να χρησιμοποιήσω τον ορισμό του Λέβι Στρος. Μπορεί να μιλήσω σωστά το όνομα τώρα, συγγνώμη, έχω ένα μικρό θέμα με τα ονόματα. Μιλάει για έναν ενιαίο πολιτισμό, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και απαρτίζεται από διάφορες κουλτούρες. Μάλιστα. Για να το ειδικεύσουμε λίγο, καταλήγει ότι ο όρος πολιτισμός κρατάει μία υπερεθνική έννοια, ενώ η λέξη, η έννοια κουλτούρα χρησιμοποιείται σε ενδοκοινωνικά ζητήματα. Μάλιστα, άρα να δει τη διαφορά που λέγαμε πριν. Άρα, υπό το πρίσμα αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει την ενότητα, ενώ η κουλτούρα τη διαφοροποίηση που υπάρχει στη σκηνή. Τρομερή προσέγγιση, Είναι τρομερή. Όταν τη διάβασα εγώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να επιλέξω ένα τελικό ορισμό, γιατί
όσο να είναι, είναι δύο δύσκολες έννοιες που επειδή ακριβώς είπαμε ότι επηρεάζεται πάρα πολύ από την προσωπική άποψη του καθενός. Mm-hmm. Δεν είναι, ας πούμε, μία φόρμουλα φυσικής που... Ένα και ένα ίσον δύο τελεία. Δεν ακριβώς. Ο καθένας το προσεγγίζει διαφορετικά. Άρα δεν υπάρχει και απόλυτα σωστό και λάθος. Ναι, κατάλαβα τι. Αλλά η συγκεκριμένη, νομίζω, προσέγγιση είναι η καλύτερη κατά τη δική μου. Ξέρεις, νιώθω ότι αυτές τις δύο έννοιες υπάρχει σαν μία λεπτή γραμμή που τις χωρίζει, η οποία όμως είναι βαρύνουσα σημασίας. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να συσχετίζονται. Ξέρεις τι μου άρεσε εμένα πάρα πολύ στο συγκεκριμένο. Όχι να συσχετίζονται, δεν χρησιμοποιήσα σωστή λέξη. Να τις θεωρούν ίδιες. Ναι. Γιατί συνδέονται άμεσα, όπως αναφέρατε. Ναι, είναι αλληλένδετες. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν το τελευταίο που είπαμε ότι ο πολιτισμός αντικατοπτρίζει την ενότητα και η κουλτούρα τη διαφοροποίηση. Γιατί αν το σκεφτείς σαν έθνος. Σαν έθνος ως Έλληνες που απαρτιζόμαστε, που δεν είμαστε μόνο οι Έλληνες στην Ελλάδα, είμαστε οι Έλληνες απανταχού γης. Mm-hmm. Όταν ερχόμαστε σε έναν εξωτερικό κίνδυνο, το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί, σαν ένα. Ενώ οι διαφοροποιήσεις που έχουμε ανάμεσα στην κοινωνία είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ είμαι διαφορετική από σένα, από κάποιον άλλον, από το γειτονά μου, οποιοδήποτε. Οπότε είναι ήταν πάρα πολύ. Όλοι είμαστε τόσο ίδιοι και τόσο διαφορετικοί ταυτόχρονα. Μα αυτό, όταν διάβασα αυτό, αυτό μου θύμισε σε την έννοια που λέω εγώ, που λέω, ρε παιδί μου, ότι όσο πιο διαφορετικοί είμαστε, τόσο πιο... Ενωνόμαστε κατά μία έννοια. Ναι. Να τη λοιπόν και η σύνδεσή τους. Ναι. Να πω και εγώ ένα τελευταίο όρο που διάβασα για τον πολιτισμό. Ναι. Όπου τώρα από την άλλη, για το, mm-hmm. ο πολιτισμός ως αντιστοίχηση της λέξης culture mm-hmm. Διαχωρίζεται στην στενότερη, έχει δύο δρόμους. Μία στενότερη έννοια και μία πιο ευρεία που είναι, θα λέγαμε, ανθρωπολογική έννοια. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με την Παγκόσμιο Σύνοδο που είχε να κάνει με κεντρικό θέμα η πολιτιστική πολιτική, διοργανώθηκε το 1982, πριν αρκετά χρόνια, στο Μεξικό. Ισχυρίζεται πως με την ευρεία έννοια, λοιπόν την πιο γενικότερη έννοια, ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει το σύνολο των διαφοροποιών στοιχείων πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών που χαρακτηρίζουν μία κοινωνία ή μία κοινωνική ομάδα. Mm. Αυτή, είπαμε λοιπόν, είναι η ευρεία έννοια. Mm. Συμπεριλαμβάνει λοιπόν εκτός των γραμμάτων και των τεχνών τον τρόπο ζωής, τα βασικά δικαιώματα του ανθρώπου, το σύστημα αξιών, τις παραδόσεις και τα διάφορα δόγματα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή είναι η ευρεία. Τώρα, η στενή έννοια του πολιτισμού, με τον όρο λοιπόν το συγκεκριμένο, υπονοείται το σύνολο των αξιών, καθώς και τις γνωστικές και αισθητικές συνήθειες μιας κοινότητας και υπό αυτό το πρίσμα περιλαμβάνει την πολιτιστική κληρονομιά, τέχνες, λογοτεχνία, κινήματα σκέψης και όλο αυτό έτσι το πιο φιλοσοφικό θα έλεγε κανείς. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπεις δύο, όχι τελείως διαφορετικά γιατί νομίζω εύκολα τα μπερδεύεις. Mm-hmm. Δηλαδή ειδικά αν δεν είσαι γνώστης του θέματος. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία που τα κατηγοριοποιούμε λίγο, γιατί έτσι γίνεται κάπως ξεκάθαρα. Είναι τα κουτάκια που λες στο μυαλό μας που έχεις αναφέρει. Ακριβώς. Τικ-τικ. Και στο συγκεκριμένο που ορισμό, μου ήρθε αυτό που λέγαμε στην αρχή για τον υλικό και τον άειλο. Mm. Που είναι, για παράδειγμα, όπως είπαμε, μην το ξανααναφέρω, για τον Παρθενώνα και για το. Ναι. Και ο συνδυασμός που γίνεται και ξεχωριστά. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πράγματι. Ακριβώς. Και για να κλείσουμε λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο για τον πολιτισμό μας, να πούμε έτσι δύο λόγια. Βέβαια, τον έχουμε αναφέρει καθόλου τη διάρκεια της συζήτησης, γιατί είναι αδύνατο νομίζω να αναφερθούμε σε πολιτισμό και να μην αναφερθούμε στην Ελλάδα. Καλά, εννοείται. Θέλαμε να στην Ελλάδα, είπαμε τον πρώτο ορισμό. Ακριβώς. Και θέλαμε έτσι να το κάνουμε πιο ειδικό το θέμα, αλλά βέβαια φυσικά θα αναφέρουμε πολύ λίγα τώρα, mm-hmm. Γιατί δεν έχουμε το χρόνο να το αναφέρουμε. Ίσως κάνουμε μια άλλη εκπομπή. Γιατί ξέρεις, είναι και όμορφο να δεις από πού προέρχονται όλα. Δηλαδή, πώς φτιάχτηκε και
από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, ποιες ήταν οι πρώτες επιρροές. Βέβαια, αν ενδιαφέρει το κοινό, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία εκπομπή, ειδικότερα, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που θα τα πούμε τώρα, εγώ κάνω spoiler. Κλασικά. Οπότε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι ο πολιτισμός της Ελλάδας εξελίχθηκε φυσικά, όπως προείπαμε, εδώ και χιλιάδες χρόνια. Περάσαμε από τη Μυκηναϊκή Ελλάδα, συνεχίσαμε στην Ελλάδα της κλασικής εποχής, εκεί πέρα που ήταν και ο Περικλής ο αγαπημένος μου, μέσω της επιρροής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της διαδόχου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή πήγαμε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αμέσως μετά στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Άλλοι πολιτισμοί και κράτη, όπως η Περσική Αυτοκρατορία, οι Φράγκικες Πολιτείες, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Δημοκρατία της Βενετίας, αλλά και η Δημοκρατία της Γένοβας και η Βρετανική Αυτοκρατορία έχουν αφήσει επίσης την επιρροή τους στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, αλλά και ιστορική. Πιστώνουν τον ελληνικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναζωογονώντας την Ελλάδα και δημιουργώντας μια ενιαία οντότητα της πολύπλευρης κουλτούρας της. Τώρα, συγγνώμη, το διάβασα αυτό λίγο από μέσα. Αλλά δεν ήθελα, ξέρεις, επειδή είναι ιστορικά γεγονότα, δεν θέλω να πω κάτι λάθος. Γιατί ξέρεις, ακριβείς, βέβαια. Ναι, γιατί μία μικρή λέξη να αλλάξεις, μπορεί να αλλάξει όλο το νόημα. Οπότε, γι' αυτό. Όλα ήταν έτσι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, θα ήθελα κάποια στιγμή, αν μας δίνονταν η ευκαιρία και αν ενδιαφέρει φυσικά τον κόσμο που μας παρακολουθεί, να αναφέρουμε αυτές τις περιόδους εκτενέστερα. Ναι, γιατί ναι, θα ήταν ωραίο να κάνουμε μια έτσι, ανάλυση. Όχι πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αναλυτικά. Έτσι, να μάθουμε έτσι, και καινούργια. Ναι, και έτσι διάφορα. Πώς συζητήσαμε, ας πούμε, τώρα για τις εμπειρίες σου με το Εράσμους και τα λοιπά. Έτσι, να συζητήσουμε με. Θα νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Είναι πολύ καλή ιδέα. Μπορούμε να την κρατήσουμε. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για τον πολιτισμό της Ελλάδας, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε πως στην αρχαιότητα σαφώς η Ελλάδα ήταν γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και της δημοκρατίας. Οι σύγχρονες, λοιπόν, δημοκρατίες και τα διάφορα κράτη που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο καθεστώς, θα λέγαμε ότι οφείλουν χρέος, κατά κάποια έννοια, στις ελληνικές πεπιθήσεις, στην κυβέρνηση από το λαό, στη δίκη με ενόρκους και στην ισότητα βάσει νόμων που απαρτίζουν το συγκεκριμένο θεσμό. Τώρα, οι αρχαίοι Έλληνες, θα λέγαμε ότι πρωτοστάτησαν σε πολλά πεδία, τα οποία και βασίζονται στην συστηματική σκέψη, όπως έχει να κάνει με τη βιολογία, γεωμετρία, ιστορία που αναφέραμε και προηγουμένως. Φιλοσοφία και φυσική, δεν ανέφερα τη φυσική, νομίζω. Όχι, δεν την αναφέρουμε. Και πέραν των θετικών επιστημών, θα λέγαμε για την αξιοσημείωτη σύνδεσή τους με την και ανάπτυξη των λογοτεχνικών μορφών, όπως έχει να κάνει με την επική και τη λυρική ποίηση, την ιστορία, τραγωδία και κωμωδία. Και είχε ποίηση, θα ήταν πολύ ωραία να αναφερθούμε. Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, αν ενδιαφέρει και τον κόσμο που μας παρακολουθεί και θα τους άρεσε να κάνουμε ένα θέμα για ποίηση, εμείς θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενες. Ναι, εμένα μου αρέσει, πολύ. Θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε κάπως έτσι έξυπνα, να το κάνουμε σε μια επόμενη έτσι ωραία συνάντηση. Εννοείται. Και λοιπόν, για να κλείσω κι εγώ, θα έλεγα ότι κατά την επιδίωξη της συγκεκριμένης τάξης, λοιπόν, και αναλογίας, οι Έλληνες δημιουργούν ένα ιδεώδες ομορφιάς που επηρεάζει έντονα και την δυτική τέχνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι παντού. Αυτό ακριβώς, δηλαδή επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας και της ανωτέρων επιστημών, είτε θετικών, είτε τεχνολογικών, αλλά και των θεωρητικών αντίστοιχα. Πάρα πολύ. Και ένα πράγμα το οποίο δεν θίξαμε σήμερα ήταν για την ιδέα του κάλου στην αρχαία Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο, άμα δοθεί ευκαιρία, θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε. Και βληπτική, πόπο. Και για τα αγάλματα, τα οποία παλιά ήταν και χρωματιστά. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις δει τώρα που έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό, ότι τα αρχαία αγάλματα δεν ήταν άσπρα όπως τα βλέπουμε εμείς τώρα με το μάρμαρο. Ναι. Οπότε νομίζω θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να κλείσουμε πάλι λοιπόν. Πλατιάσαμε ξανά συνέχεια. Για να κλείσουμε λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι εδώ. Να έρθετε να μας βρείτε στην κουζίνα, να σας προσφέρουμε καφεδάκι όποτε σας είναι εύκαιρο.
Και μας δίνετε δύναμη. Πάρα να πολύ. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε έτσι, πραγματικά. Ξαναλέμε ότι οποιοδήποτε θέμα, οποιαδήποτε ερώτηση τη γράφετε και θα σας απαντήσουμε εμείς στο επόμενο μας βίντεο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη έτσι, ερώτηση. Περισσότερες είναι πάνω στο θέμα που τις αναπτύσσουμε μετά. Οπότε όλες τις έχουμε απαντήσει νομίζω μέχρι στιγμής. Οπότε... Δεν έχουμε κάποιο παραπονεμένο. Ελπίζουμε τουλάχιστον. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.